πρωθυπουργός έχει κάνει καραμέλα τη βιώσιμη ανάπτυξη, σωστά. Ναι. Δεν είναι μια καραμέλα που τη μάθαμε από τον Αλέξη Τσίπρα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμφωνείς? Βεβαίως. Είναι ένας πολύ ωραίος όρος η βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε ανάπτυξη για να ζήσουμε. Έτσι. Η πράσινη ανάπτυξη ήταν του Γεωργάκη. Και η μηδαμινή ανάπτυξη είναι πραγματικότητα. Γιατί με φόρους αυτού του επίπεδου δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Έστω κι αν όλος ο κόσμος ήταν Έλληνες. Λοιπόν, δες τώρα όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαβάζω μέσα από τους ληστές της Θείας Διδασκαλίας, χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής. Ο ΙΕ δεν κρύβει ότι στα σκαριά του έχει ένα σχέδιο παγκόσμιας διακυβέρνησης και το ονομάζει βιώσιμη ανάπτυξη. Και αν ισχύσει αυτό το σχέδιο, θα αλλάξει τα πάντα για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόκειται για μια αναφορά 204 σελίδων με τίτλο «Working Towards a Balanced and Inclusive Green Economy, a United Nation System-Wide Perspective», που δημοσιεύθηκε εν ώψη της συνάντησης στο G20 στο Ρίο της Βραζιλίας το καλοκαίρι του 2012. Το σχέδιο προβλέπει ένα παγκόσμιο σύστημα φορολόγησης, ένα διεθνές σύστημα ασφάλειας και μια ενιαία για τον πλανήτη πράσινη οικονομία. Σκοπεύει επίσης να μεταρρυθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση, εισάγοντας μαθήματα αρχικά για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και για όποιο άλλο μάθημα στο μέλλον θεωρηθεί απαραίτητο ή θεωρήσει. Να σου πω, πολύ προχωρημένο αυτό το βιβλίο, δεν μου αρέσει. Φοβερό. Είναι πολύ προχωρημένο. Εδώ τώρα σου δίνει δηλαδή, τώρα και παρακάτω, δηλαδή σου λέει ότι επιμέρους ζητήματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο οποίο περιλαμβάνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη του σχεδίου του ΟΗΕ περί παγκοσμιοποίησεως, είναι για παράδειγμα ο έλεγχος των γεννήσεων, οι κάρτες του πολίτη, ο έλεγχος των συναλλαγών, η συλλογή προσωπικών δεδομένων, έλεγχος δυνατότητας ελεύθερης και αυτόνομης διαβίωσης. Θα πιστεύεις αυτά, λέω. Παράδειγμα, ιδιωτική καλλιέργεια για παραγωγή τροφίμων, έλεγχος στη συλλογή βρόχινου νερού για πόση. Με ρώτησε αν το πιστεύω. Ναι. Γεγονός δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια οργάνωση την οποία θέλω να την ψάξουν οι ακροατές. Να ψάχνουν και κάτι. Ναι. Η οργάνωση αυτή λέγεται Lucy's Trust. Ναι, είναι. Κάποιοι δικοί μου θα γελάνε τώρα. Ναι. Κάποιοι γνωστοί μου θα γελάνε. Η Lucy's Trust ξεκίνησε το έργο της με την επωνυμία Lucifer Publishing. Mm-hmm. Δηλαδή η εκδοτική του διαβόλου. Mm-hmm. Η Lucifer Publishing έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τις εκτυπώσεις του ΟΗΕ. Τις εκτυπώσεις του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή εδώ η οποία έχει σχέση με το Lucifer. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Lucy's, ναι, από το φως. Ναι, Lucy's Trust. Lucy's Trust. Η οποία είναι μια εταιρεία εκτυπωτική με διάφορες άλλες θεωρίες μαζί. Η οποία έχει, συνέχισε. Η οποία κάνει συγκεκριμένες ώρες κάποιες. Είμαστε και στην ιστοσελίδα της, έτσι. Ναι. Υπάρχει και στα ελληνικά, έτσι. Και στα ελληνικά. Το σχέδιο αγάπης, δείξτε την Καλπακίδη μου ολόκληρη full screen. Lucy's Trust, λοιπόν, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και είναι... τώρα θα σε στείλω. Ναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία, η Lucy's Trust, δραστηριότητες. Κάποιες δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν σε κάποιες στιγμές όλοι μαζί να προσεύχονται στην παγκόσμια συνειδητότητα. Ναι. Οι στιγμές αυτές χρονικά, μέχρι λεπτού, συμπίπτουν με τις χρονικές στιγμές που ο Αρτέμις Όρας έβαζε τους πιστούς του να προσεύχονται. Καθ' υπόδειξη της εταιρείας Lucy's Trust. Για κάνε μια επανάληψη. Έχεις να το δώσω, σε παρακαλώ. Για κάνε μια επανάληψη. Για επανέλαβε, σε παρακαλώ. Και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, δυστυχώς. Αυτή η εταιρεία, εκτός από την εταιρεία, το κομμάτι το εκτυπωτικό, είναι και θρησκευτικό. Είναι και θρησκευτικό. Ναι, το βλέπουμε εδώ πέρα ήδη. Ο διάλογος στην Παγκόσμια Υπηρεσία, η ηλεκτρική γέφυρα, μισό λεπτό, κάτι ήταν. Η πνευματική ιεραρχία, για παράδειγμα. Ακριβώς. Και κάνει και ομιλίες. Full screen, full screen, Παναγιώτη. Μέσα στον ΟΗΕ οι ομιλίες αυτές. Έτσι, μέσα στον ΟΗΕ. Και χρησιμοποιήστε λέξεις. Η μεγάλη επίκληση. Αυτό. Μια παγκόσμια προσευχή και ένα μάντρα που επικαλείται το φως, την αγάπη και τον πνευματικό σκοπό στην ανθρώπινη συνείδηση. Έχει καταγγελθεί λοιπόν στην Εισαγγελία Αθηνών. Ναι. Η μεγάλη επίκληση του 16 και του 15 ήταν ακριβώς την ίδια στιγμή της μεγάλης επίκλησης Σόρα, ναι, που τα μέλη μπαίναν στη θάλασσα και προσεύχονταν και κάνουν τις επικλήσεις τους κατά υπόδειξη της ώρας από ξένες εταιρείες. Μάλιστα. Αυτό που δεν μου είπες... Αυτό έχει καταγγελθεί στην Εισαγγελία Αθηνών από άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, δεν είμαι εγώ αυτός, τα περί Lucy's Trust.
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, γι' αυτό σου λέω πολύ προχωρημένο το βιβλίο αυτό, πρόσεχε το. Εγώ θα το πάρω. Εσύ. Να το πάρει. Είναι σημαντικό βιβλίο, φαίνεται ότι έχει βαφτίσει σε πολλά αυτό πράγματα. Αυτό που ανέφερες, αυτό που δεν ανέφερες όμως, είναι ότι η Lucy Strast και γενικώς του ΟΗΕ, αυτή εδώ η εταιρεία η οποία εκτυπώνει και είναι υποτίθεται το φως, ας το πούμε, και όλα αυτά εδώ τα ωραία. Γι' αυτό ο Σόρας μπερδεύτηκε. Τα οποία θέλουν να μεταδώσουν. Στη συνέντευξή του και είπε: Είμαι αυτός που φέρνει το φως. Γιατί ο διάβολος στην ελληνική γλώσσα, ο φόρος δεν φέρνει το φως. Στηρίζεται και έχει ως μέντορα τη θεοσοφία, έτσι λέγεται. Σωστά. Θεοσοφία. Σωστά. Και η πρώτη της θεοσοφίας, την οποία εκτιμούν ως πρόσωπο και ως άτομο της θεοσοφίας, είναι μία γυναίκα από την Ουκρανία, η οποία γεννήθηκε το 1831 στις 12 του Αυγούστου, που λέγεται Έλενα Μπλαβάτσκι. Δείξε, Καλπακίδη, σε παρακαλώ. Ακριβώς. Μην το βγάζεις. Την οποία την παραδέχονται στις ομιλίες τους γραπτά τους ως την καθοδηγήτρια της οργάνωσής τους. Και είναι αυτή. Δες την. Είναι αυτή. Κοιτάξτε, αυτή εδώ είναι τώρα ο μέντορας, ας το πούμε. Της Lucy Strast. Της Lucy Strast, ναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν τη Lucy Strast, την έφτιαξαν πάνω στις διδαχές της Μπλαβάτσκι. Εάν μπει στο Wikipedia για τη Lucy Strast, υπάρχει άρθρο στην Wikipedia. Ναι. Το επόμενο. Στην λίστα στο. Το επόμενο. Ναι. Wikipedia, δες το. Ωραία. Θα δεις όλα αυτά που σου είπα για τη δημιουργία της σαν Λούσιφερ. Ναι. Αυτά είναι επίσημα πράγματα. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Έχει και τη σύνδεσή της με την Μπλαβάτσκι, τη μάγισσα αυτήν εδώ. Βεβαίως. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Οι ίδιοι το γράφουν. Ναι. Για την θεοσοφία. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας που είπε κάποιος χαζός. Είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν γραπτά και τα αναφέρουν οι ίδιοι στη δημιουργία της εταιρείας. Είναι αυτή εδώ. Δείξε τα Καλπακίδη, δείξε φωτογραφίες εδώ. Το πώς έγινε η σύνδεση. Μιλάμε για Σώρα, διάβολος, έτσι. Με τους θεοσοφιστές της Lucy Strast. Είναι κάτι το οποίο θα διελευκανθεί, πιστεύω, από την ελληνική δικαιοσύνη. Λες η ελληνική δικαιοσύνη να μπει μέχρι εκεί. Όταν υπάρχουν και υπάρχει, πρόσεξε, υπάρχει και Μπλαβάτσκι. Παραθρησκευτική οργάνωση εδώ, και σέκτας. Και Μπλαβάτσκι.gr. Φυσικά υπάρχει. Για τη θεοσοφία. Φυσικά υπάρχει. Είναι η επιφανής αποκρυφίστρια η οποία παρουσίασε το σύγχρονο θεοσοφικό κίνημα στη Δύση το 19ο αιώνα. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί η διάδοση της έλεγαν μυστικής σοφίας με σκοπό την πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου. Ποια αυτή εδώ τώρα, έτσι. Ναι. Μισό κάποιοι έλεγαν ότι ο Σόρας είναι ο δωδεκαθεριστής και εκπροσωπεί την εθνική θρησκεία, που δεν ισχύει αυτό. Καλά, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για σατανισμό βασικά. Δεν... Όχι όσον αφορά το Σόρα, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά. Την Μπλαβάτσκι και όλα. Μα δεν έχει. Ο ίδιος ο Σόρας έχει πει ότι είναι το 666 είναι μέσα του, έτσι. Το έχει δηλώσει, υπάρχει βίντεο. Το έχει δηλώσει ότι είναι μέσα. Το 666. Ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 666. Ναι, μα γι' αυτό, γι' αυτό και ένας οπαδός του Σόρα εδώ στη Ρόδο μου έλεγε ότι είναι καλό το 666. Μα έχει βίντεο αυτό. Άρα όλα αυτά υπάρχουν, έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους. Άσε, Καλπακίδη μου, την ιστοσύνη. Δεν έχει σχέση λοιπόν με την εθνική θρησκεία. Τους χρησιμοποιείς αυτούς τους ανθρώπους, κάποιους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλοί έχουν καταλάβει τι είναι αυτό. Για να προωθήσει τα πιστεύω του. Η πραγματικότητα είναι ότι πίσω από το Σόρα δεν βρίσκεται η εθνική θρησκεία, αλλά βρίσκεται αυτό το πράγμα. Βρίσκεται η θεοσοφία, η Lucy Strast και κινήματα που έχουν σχέση με τον Τζορτζ Σόρος. Γιατί όλα αυτοί στηρίζονται από τον Σόρος, έτσι. Από τον Σόρος, είναι ο μεγάλος χρηματοδότης, ναι, έτσι. Ναι. Ο οποίος και αυτός λένε ότι είναι υπάλληλος των Ρότσιλντ, απλά και δεν είναι ουσιαστικά δυνατός από μόνος. Υπάλληλος και υπάλληλος, υπάρχουν ανοιχτές χρηματοδοτήσεις εταιριών του Σόρος προς τη Lucy Strast, για τις οποίες υπάρχει κατακραυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Έχουν αποτραβηχτεί λίγο τελευταία χρόνια για το ξύλο που έχουν φάει από τη δημοσιότητα, αλλά υπάρχουν εκεί και παίρνουν ακόμα συμβόλαια, έτσι. Αυτή είναι. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι λένε. Τώρα, βέβαια, με αυτά εδώ τα πράγματα. Με αυτές εδώ τις αιρέσεις και τις σατανοκρατούμενες καταστάσεις θα πρέπει να ασχολείται η Εκκλησία της Ελλάδας, έτσι, και όχι μόνο της Ελλάδας, και γενικώς η Ορθοδοξία, η οποία δυστυχώς δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά εδώ τα ζητήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα πρέπει να διαφωτίσει τον κόσμο και ας συγκρουστεί με τους ισχυρούς της γης. Ειδικά δηλαδή με την υπόθεση Σόρα θα έπρεπε, και όχι μόνο με τους Σόρες, αλλά τέλος πάντων. Ο Σόρας είναι απλά μία, από ό,τι δεν έχουν εκτεταμένο δίκτυο. Δεν είναι μόνο ο Σόρας. Και πριν το Σόρα και μετά το Σόρα αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν και θα... Ήθελα να ξέρω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ας το πούμε, οι οποίοι είναι οι αντιαιρετικοί, με τι ασχολούνται, ας το πούμε, όλη την ημέρα. Δεν θα έπρεπε με αυτά τα πράγματα να ασχολούνται, να φωτίζουν τον κόσμο, να βγάζουν τα φυλάδια, να κάνουν διαλέξεις κτλ. Εντάξει, πια αγάπη, αγαπολογία, μετάνοια, αυτό, εντάξει, δηλαδή όλα αυτά καλά, αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχουν
πλέον στην κοινωνία τέτοιες καταστάσεις. Να. Πάντα υπήρχαν, να, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και μέλη που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραδεχτεί αυτή τη διασύνδεση και το πώς ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι θεοσοφίες για να αλλάξουν τη συμπεριφορά σε ανθρώπους και πώς ήσυχοι και ήρεμοι άνθρωποι που ξεκίνησαν σαν πατριώτες με αυτές τις παλαβομάρες έφτασαν να γίνουν δολοφόνοι. Βέβαια. Γιατί όταν θα μπλέξεις με αυτά εδώ τα πράγματα, με τον σατανισμό, γιατί εδώ πέρα οι Μπλαβάτσκοι και οι θεοσοφίες και όλα αυτά εδώ, είναι ένα. Είναι σατανισμός. Ο δολοφόνος στην ουσία. Στην αποδοχή του λέει. Στην τρέλα, στην παράνοια θα φτάσεις. Ότι πριν το φόνο πήγε στο αυτοκίνητό του και έφερε κάποιες από αυτές τις επικλήσεις για να χαλαρώσει, λέει. Γιατί τις είχε διαθέσιμες μαζί του. Ο Παλαντίνας, για τον Παλαντίνα μιλάμε τώρα. Ακριβώς. Έκανε επικλήσεις. Διάβαζαν αυτές τις επικλήσεις πριν τα χάσει και αρχίζει να βλέπει πράσινους δράκους. Αυτά λέει ο ίδιος, έτσι. Αυτά λέει ο ίδιος, εντάξει. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι μια επιρροή διαφόρων παραγόντων και αυτό το πράγμα το οποίο τους οδήγησε στο να αλλάξει την δομικότητα τους. Ο ιέτορα είναι αυτή, ο μέντορας τώρα της θεοσοφίας, της Λούσης Τραστ. Μα όπου βρίσκουν δύναμη, εκεί θα μπουν, έτσι, εκεί θα προσπαθήσουν να εισχωρήσουν. Δεν μιλάμε για απλά πράγματα, και αυτοί είναι βαθιά ριζωμένοι σε πολλές εταιρείες όπως ο ΙΕ. Κοίτα φάτσες. Ναι. Για... Γι' αυτό και εν τέλει, δηλαδή, πίσω από όλο αυτό εδώ το κατασκεύασμα, υποστηρίζουν αυτοί οι οποίοι πολεμάνε αυτό το κατασκεύασμα, δηλαδή τον αποκρυφισμό, τον οικουμενισμό, τον γνωστικισμό, όλο αυτό εδώ το οποίο έρχεται ο οικουμενισμός και το επικαλύπτει όλα και τα εξισώνει όλα και τα κάνει όλα ένα, ότι πίσω από όλα αυτά εν τέλει βρίσκεται ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος είναι ο πατέρας όλων αυτών εδώ. Κοίταξε, δεν μπορώ να τους πεις και ότι είναι και χριστιανοί, έτσι. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι είναι σατανιστές σε κάλυμα. Έχουν ένα κάλυμα εκεί της θεοσοφίας. Δηλαδή, το να πάρουμε οτιδήποτε λέει η χριστιανοσύνη και να το βάλουμε υπό μια διερεύνηση. Με αυτό το κάλυμα έχουν μια εύληπτη μορφή που τραβάει κόσμο και ειδικά και εξωματούχους του ΙΕ και διάφορους τέτοιους ανθρώπους. Γι' αυτό και έχει μεγάλη πέραση σε υψηλά κλίμακα για το ΙΕ. Θα δεις, έχουν ομιλίες μέσα στον ΙΕ όπου υπάρχουν στελέχη του ΙΕ και παρακολουθούν κυρίως μία νέα μορφή κυβερνητικής που αφορά στο συνδυασμό θεολογίας με διακυβέρνηση. Αυτά τα οποία λέει το συγκεκριμένο βιβλίο, ναι, που απορώ πως βρέθηκε στα χέρια σας, ας πούμε. Είδες. Και θα το ξεψαχνήσω. Πραγματικά είναι, και αυτός είναι το πρώτο μέρος. Υπάρχει και το δεύτερο μέρος. Είναι εντυπωσιακό. Το οποίο, βέβαια, για να φτάσει κανείς στο δεύτερο μέρος, θα πρέπει πρώτα να έχει ερευνήσει το πρώτο, να έχει βάλει θεμέλια μέσα του πίστεως. Όλα αυτά, βέβαια, είναι πάντα σε συνδυασμό με την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης. Και αν δεν ανέφερες το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν θα σου λέω για τη Λούση Στράστ, έτσι. Είδες πως συνδέονται κάποια πράγματα. Μιλάμε τώρα πια, όλα αυτά εδώ είναι στα πλαίσια μιας έτσι νέας θρησκείας η οποία δημιουργείται, της πανθρησκείας της λεγόμενης, η οποία συμπορεύεται με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική παγκοσμιοποίηση αλλά και την πολιτική παγκοσμιοποίηση και δυστυχώς μέσα σε αυτήν εδώ την νέα υπερθρησκεία που πάει να γίνει μέρος έχει και η ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που συμμετέχει μέσα σε αυτό εδώ δυστυχώς το σάπιο και σαθρό κατεστημένο, καταπατώντας κανόνες αλλά και άρθρα του ιδίου του πιστεύω. Παράδειγμα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών του 2006, οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι συμφώνησαν και υπέγραψαν κοινή δήλωση με τους Προτεστάντες ότι δεν υπάρχει μόνο μία Εκκλησία, αλλά ότι οι 348 Εκκλησίες μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών είναι γνήσιες Εκκλησίες. Μία δε από αυτές είναι και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ποικίλες αιρετικές διδασκαλίες των Προτεσταντών θεωρούνται ως διαφορετικοί τρόποι εκφράσεως της ιδίας πίστεως και ως ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι έτσι ότι τελικά δεν υπάρχουν αιρέσεις. Αυτές οι εκκλησίες καλούνται να συμβαδίζουν ακόμη και όταν διαφωνούν. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομάχοι, είναι απόγονοι των οικονομάχων, δηλαδή δεν δέχονται τις εικόνες, δεν δέχονται την Θεοτόκο, την Παναγία ως Θεοτόκο, είναι απόγονοι δηλαδή της αίρεσης των Νεστοριανών και ένα σωρό άλλα. Αυτούς λοιπόν τώρα ερχόμαστε σήμερα εμείς στο πλαίσιο της Ένωσης των Θρησκειών για τη δημιουργία της πανθρησκείας να τους
να τους νομιμοποιήσουμε και να τους φέρουμε στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Δυστυχώς, αυτά κυρίες και κύριοι σε αυτή την εποχή. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν λύσεις. Πολύ στενάχωρα. Υπάρχουν λύσεις και πάντα, όπως βλέπεις, η ιστορία της Εκκλησίας δείχνει ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες. Και ο Θεός βοηθός. Δεν είναι πάντα ο δυνάτος που κερδίζει, έτσι. Βέβαια. Πάντα, σίγουρα. Και πήλε άδου ου κατουσχίσουσιν. Κατησχίζουσιν αυτής, έτσι λέει ο Χριστός για την Εκκλησία του. Έτσι. Ακόμα και άμα πάμε στις κατακόμβες. Λευτέρη Ρήνο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ να ήσουν και σήμερα εδώ. Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο. Ραδιόφωνο Κόσμος 938.